Έχει σκεφτεί ποτέ πω η σχέση σου με τον εαυτό σου επηρεάζει τη σχέση σου με του άλλου. Στο σημερινό επεισόδιο θα αποκαλύψουμε πως η αυτογνωσία και η αποδοχή του εαυτού σου μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία σου στη σχέση σου και πως η αγάπη για τον εαυτό σου μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη και πιο ουσιαστική αλληλεπίδραση με του άλλου. Γεια σου, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Αγαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρηματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του με απλό τρόπο. Η σχέση σου με του άλλου είναι μια άμεση αντανάκλαση τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Όταν το λέμε λοιπόν αυτό, τι ακριβώ εννοούμε. Στο σημερινό μάθημα θα μπούμε σε βάθος σε αυτή την ιδέα και θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι σχέσεις μας με τους άλλους αντανακλούν τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Επίσης θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ιδέα και να βελτιώσουμε την ποιότητα των σχέσεών μα. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σου προτείνω να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί και επίση, αν θέλει να κάνει μια προσωπική συνεδρία coaching, μπε στο greekcoach.gr κάθετο coaching. greekcoach.gr κάθετο coaching. Η ιδέα την οποία εξετάζουμε σήμερα αναδεικνύει ένα σημαντικό και βαθύτερο μήνυμα σε σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις και την αυτογνωσία. Στη βάση της υποδηλώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους αντικατοπτρίζει συχνά τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια θετική και υγιή σχέση με τον εαυτό μας, πιθανότατα θα αντιμετωπίζουμε και θα αλληλεπιδρούμε με τους άλλους τους ανθρώπους με σεβασμό, εμπιστοσύνη και αγάπη. Αντίστοιχα, αν έχουμε αφιβολίε ή αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό μα, μπορεί όλο αυτό να οδηγήσει σε αρνητικέ αντιλήψει ή καταστάσει των σχέσεών μα με του άλλου, όπω ανασφάλεια, ζήλια ή αποστασιοποίηση. Είναι σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε ότι η αυτοπεποίθησή μα και η αγάπη μα για τον εαυτό μα συνδέεται με τη σχέση που έχουμε με του άλλου. Ενισχύοντα λοιπόν τη σχέση μα με τον εαυτό μα, Μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε και τα επίπεδα των σχέσεων μα με του άλλου. Επίση, μπορούμε να δούμε τι σχέσει μα με του άλλου ω έναν καθρέφτη για τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μα και να δουλέψουμε αντίστροφα ώστε να βελτιώσουμε τον εαυτό μα. Δηλαδή, αν νιώθεις ζήλια, ανασφάλεια ή αρνητικά συναισθήματα στη σχέση σου, όλα αυτά είναι ενδείξει για τη σχέση που έχει με τον εαυτό σου, για το πώ βλέπει τον εαυτό σου, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να αρχίσεις να εντοπίζεις ποια είναι τα σημεία του εαυτού σου που χρειάζεται να βελτιώσει. Για πιο συγκεκριμένα μπορούμε να το δούμε από τέσσερι διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Πρώτον, αν έχουμε μια θετική αυτοεικόνα και αποδεχόμαστε τον εαυτό μα, πιθανότατα θα είμαστε πιο άνετοι με του άλλου και θα μπορούμε να αναπτύσσουμε πιο υγιεί σχέσει. Αυτό έχει να κάνει με την αυτογνωσία και την αυτοαποδοχή. Νούμερο 2. Έχει να κάνει με την αντίληψη των άλλων. Ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε του άλλου συχνά αντανακλά τι προκαταλήψει και τι πεπιθήσει μα για αυτού. Αν έχουμε αρνητική αυτοεικόνα, μπορεί να εκδηλωθεί σε αρνητικέ αντιδράσει προ του άλλου. Νούμερο 3. Έχει να κάνει με τη διαχείριση συγκρούσεων. Ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τι συγκρούσει και τι δυσκολίε τη σχέση μα μπορεί να αποτελεί μια αντανάκλαση τη εσωτερική μα ισορροπία και ευτυχία. Και η τέταρτη οπτική γωνία έχει να κάνει με την συμπεριφορά και την επικοινωνία. Ο τρόπο με τον οποίο εκφράζουμε τον εαυτό μα και αλληλεπιδρούμε με του άλλου συχνά αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και με τον εαυτό μα. Ένα περαστικό πήγαινε σε μία πόλη και σταματάει κάποια στιγμή στον δρόμο και ρωτάει έναν σοφό Πώ είναι οι άνθρωποι σε εκείνη την πόλη. Και ο σοφό του ρωτάει Πώ ήταν οι άνθρωποι στην πόλη από όπου έρχεσαι. Και ο περαστικό του λέει Απέσει. Επιθετικοί, απότομοι, εγωιστέ και αλαζόνε. Κάπω έτσι θα είναι και οι άνθρωποι στην πόλη που πηγαίνει, το απάντησε ο σοφό. Μετά από λίγο, περνάει ένα άλλο περαστικό και ρωτάει τον ίδιο σοφό: Πώ είναι οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη. Και ο σοφό του λέει: Πώ ήταν οι άνθρωποι στην πόλη από την οποία έρχεσαι. Υπέροχη, απάντησε ο περαστικό. Ευγενικοί, καλοσυνάτη, ήρεμη και με πολύ αγάπη. Κάπω έτσι θα είναι και οι άνθρωποι στην πόλη που πηγαίνει, το απάντησε ο σοφό. Αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, πω οτιδήποτε βλέπουμε μέσα μα, αυτό βλέπουμε και έξω μα. Αν μέσα μα βλέπουμε μαυρίλα, μαυρίλα θα δούμε και έξω μα. Αν μέσα μα βλέπουμε χαρά, αγάπη και ηρεμία, χαρά, αγάπη και ηρεμία θα δούμε και έξω μα. Οπότε, αξιοποίησε την παρατήρησή σου στη σχέση σου με του άλλου για να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό σου και αν υπάρχουν τομεί στου οποίου θα ήθελε να βελτιωθεί, ξεκίνα να κάνει βήματα προ αυτή την κατεύθυνση. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόμμα κουμπί και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει ειδοποίηση, ανεβάζω μερικά βίντεο που μήνα. Γράψτε στα σχόλια Ποια είναι μια ανακάλυψη που σε βοήθησε να κάνει το σημερινό μάθημα. Βάλει εφαρμογή τι σημερινέ ιδέες. ξεκίνη να βελτιώνει τη σχέση σου με τον εαυτό σου και θα βελτιώσει τη σχέση σου με του άλλου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπαζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.